Αντένες 936 Το ραδιόφωνο όπως θέλεις να είναι Αντένες Centra.com.gr Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς Centra.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση Πορούμε, Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Σεβασμιότατε, καλώς ήρθατε καλημέρα σα. Τι ευρώ, κάνετε. Με καθυστέρηση να είχαμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ναι. Η Καθυστέρηση είναι πάντα μέσα στο πρόγραμμα. Ναι. Ε, μια και πριν πάμε στον ένα χρόνο που είστε στην Καστοριά, ε, πέρασε ένα τριήμερο πραγματικά για την Καστοριά, για τον νομό μα. Έτσι πάρα πολύ εντυπωσιακό με την πρόεδρο τη Δημοκρατία στην Καστοριά, με πολύ ωραίε εκδηλώσει που έγιναν και στην Καστοριά αλλά και στο Άργο. Ε, θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό πριν πάμε στα υπόλοιπα. Πώς το βιώσατε κι εσείς τα, ε, τα πρώτα ελευθέρια της πόλης και του νομού. Ναι, όπως είπα εκεί πέρα, τα ελευθέρια ήταν κάτι το οποίο έλειπε από την όλη χρονιά που πέρασα και είπα ότι αν δεν ε, βιώσει κάποιο και τα ελευθέρια του, του, ε, ναι. την του Αγίου Μηνά, δεν μπορεί να ξέρει και τι σημαίνει η Καστοριά. Τώρα είναι η ψηφίδα που μπήκε και έχουμε μια ολοκληρωμένη όλο το άποψη. Το του, να τα δείτε επίσης, όλα μέσα σε ένα χρόνο. Βεβαίω και επίση, εδώ λένε οι εκκλησιαστική ότι αυτή η εβδομάδα, η πρώτη εβδομάδα μέχρι τις, το δεκαήμερο του Νοεμβρίου, την ονομάζουμε Μεγάλη Εβδομάδα τη Καστοριά, δεύτερη Μεγάλη Εβδομάδα, διότι έχουν πάρα πολλέ εορτέ. Τον Άγιο Νεκτάριο, τον Σταξιάρχε, ναι, ναι. τον Άγιο Άκοβο και τον Άγιο Μινά. Γι' αυτό και είχαμε και τη πανηγύρι στον Άγιο Νεκτάριο, μεγάλη πανηγύρι, αλλά και του Αγίου Μινά, που ήταν βέβαιο κάτι το καταπληκτικό. Και το λειτουργία στο Κλισάκι, η πρώτη λιτανή όταν πήγαμε την εικόνα στο Μητροπολιτικό Ναό, η δοξολογία με φέτος μάλιστα ειδικά με την πρόεδρο τη Δημοκρατία, στην, στην οποία είπα όταν μπήκε στο Ναό, λέω πέρσι, όταν ήρθατε στην Αύπακτο για την αυμαχία. Α, την την είχατε γνωρίσει πέρσι, την ο, πρόεδρο. Τη μέρα που πήγε στην Αύπακτο, εγώ εκείνη τη μέρα. Υιροτον, ε, ήταν χειροτονία, χειροτονία στην Καστοριά, σωστά. Εγώ κα... χειροτονιόμουν στην Αθήνα, εις επίσκοπο. Μπράβο. Ναι, 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 ναι. Και ναι, αυτή πήγαινε στην, στην Άφακτο. Δεν μπορέσαμε να αλλάξουμε τις μέρες, οπότε δεν γνωριστήκαμε. το είπα και λέει, το θυμάμαι, το θυμάμαι, λέει και χαίρομαι που σας γνωρίζω. Πώς σας φανήκε σαν άνθρωπος? Απλός άνθρωπος, ευσυγκίνητη. Ε, από ό,τι κατάλαβα τώρα μαθαίνει και την Ελλάδα σιγά σιγά, μας το είπε μάλιστα mm -hmm. ίδια. Και βεβαίω είναι άνθρωπο Δεν ξέρω, με είχε ξανάρθει στην Καστοριά. Ρωτήσουμε και τον. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λογικά, επειδή ήταν τι περισσότερε ώρε με τον Δήμαρχο. Δεν ξέρω, ξέρω αν. Έχει, είχε, έχει έρθει. Έρθει, είχε, έρθει είχε έρθει, και Πήγε έρθει. ιδιωτικό στον Ιμφαίο. το Ο ανήκει στη Μητρόπολη μου. Ή, με πέρασμα ιδιωτικό. από την Καστοριά προ τον Ιμφέο κάπω έτσι. Το Άργος, οριστικό, από το αεροδρόμιο του Άργου πήγε στον Ιμφέο, αλλά σε μια ιδιωτική. Σε μια ιδιωτική επίσκεψη. Μάλιστα. ήταν όμως ε, πραγματικά πέρα από την παρουσία της Πρόεδρο εδώ ήταν η παρέλαση όλο Όλη η παρέλαση ήταν, εξαιρετική ήταν η ατμόσφαιρα το άργος ναι. με τις εκδηλώσεις τις απελευθέρωσεις ήταν <χω> πραγματικά ένα τρίμερο καλός καιρός φωτεινός καλός καιρός φωτεινός πραγματικά, ε, ε, καλός, καιρός, φωτεινός, πραγματικά. Ε, ε, Εντάξει, σήμερα είχε βάλει η Καστοριά τα, 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 επίσημα τα, καλά, της, τα καλά της, τα tabla, τα καλά της. βέβαια τις γούνες της θα τις βάλει τώρα σε λίγο, θα σε σε λίγο καιρό, σε λίγο καιρό. Ε, θέλετε σιγά σιγά να πάμε στο, να κάνουμε αυτό το flashback που λέμε. Να δούμε λοιπόν τι έχει συμβεί σε αυτόν τον ένα χρόνο που είστε εδώ. Ναι. Θέλετε να θυμηθείτε μαζί μας την πρώτη μέρα ουσιαστικά που ήρθατε και έγινε η ανθρώνισή εδώ στην Καστοριά, και να ξετυλίξουμε εμείς μετά το κουβάρι αυτού του χρόνου. Ναι, εγώ ήθελα. Ένα κληρικό να το πω από εκεί. Μπορεί να έχει πολλέ, μάλιστα ένα γερομόναχο, ένα επίσκοπο, πολλέ επαιτίου εγώ επέλεξα την επέτειο της ενθρονήσεως. Για το να έχετε κα... ξαναπεί αυτό. Ναι, μία, έτσι, Όταν μία... σας είχαμε πάρει για την μέρα της εκλογής σας. Ναι. ναι. Ε, και έκανα μία, έτσι σαν εγκύκλιο, ένα σημείωμα για τους, χριστιανού. Τους χριστιανούς. Ε, βέβαια το έκανα την παραμονή ταξιδεύοντας, γιατί όλες αυτές οι ορτές δεν μου είχαν αφήσει χρόνο. Και επειδή μου το είχαν ζητήσει και μερικοί και έκανα μία εγκύκλιο, το οποίο το δημοσίευσα και ως κείμενο, που το, το οποίο το λέω ένα, ένας χρόνος στην Καστοριά. Ναι. Και λέω βέβαια πολύ επιγραμματικά τι να χωρέσει 365 μέρες δεν χωράνε σε, μια, σε, ένα, σε δύο αράδες χαρτί. Α, και είπα αυτά τα οποία πρέπει να πω. Είναι το πρω, η πρώτη μέρα είναι η πρώτη σαν σήμερα έκανε την πρώτη λειτουργία και σήμερα λειτουργήσα στου ταξιάρχες στο Απόζαρη Είναι το Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Mm -hmm. 14 Νοεμβρίου είχα κάνει την πρώτη λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ναό. Και όπως έχω πει κάθε φορά, κάθε ενδύνη απλώ είναι 365 μέρες, γιατί κάποιο μπορεί να περάσει 365 μέρες, αλλά σπίτι, καφενείο, φαγητό κτλ. ήτανε Κάθε μέρα ήταν και μια έκπληξη για μένα και ο, ο, ο σκοπός του πρώτου έτους ήταν να γνωρίσω. Το είχατε πει την πρώτη ώρα. Ναι. Ήρθα στην Καστοριά, είχατε πει. Είμαι πλέον Καστοριανό, ανοίγω προ εσά τα χέρια μου σε σχήμα σταυρού. Ναι. Το σχήμα σταυρού σημαίνει ότι ανοίγω. Το όταν ανοίξει από τα χέρια σου σημαίνει ασφάλεια, και σημαίνει αγάπη, και σημαίνει α, 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 έλλειψη mm -hmm. προκαταλήψεων. Το κατα, καταρχά. Το είχα πει ότι δεν έχω καμία προκατάληψη. Είμαι εντελώ ανοιχτό σε όλου. Και το σταυρού σημαίνει ότι επειδή ω άνθρωποι δεν μπορούμε να. Ούτε, δεν είμαστε ικανοί ούτε αγάπη να δείξουμε στους άλλους ζητάμε και τη βοήθεια του Θεού ώστε να μπορούμε να αυτή η αγκαλιά να είναι, να είναι κάτι όχι συναισθηματικό αλλά κάτι βαθύ και κάτι mm -hmm. που να έχει επίδραση και στις ζωές των ανθρώπων όχι κάτι επιφανειακό, συναισθηματικό, κάτι συνθηματικό Θέλατε λοιπόν να γνωρίσετε από την πρώτη ώρα και σας είδαμε να γνωρίζετε και τους ανθρώπους αλλά να γνωρίζετε και τον νομό την φύση, να γνωρίζετε το κάθε χωριό. Ε, από όλα αυτά, για να τα πάρουμε με τη σειρά. Από πού αρχίσατε, τι σας έκανε περισσότερο εντύπωση τις πρώτες μέρες. Η πρώτη εντύπωση, καλά, όταν οι ανθρώνες είναι λίγο, είμαστε όλοι χαμένοι. Ναι. Είναι... είναι μια ακούμε, καινούργια ζωή και για εσάς όλοι τους χει, οι χειροκροτάνοι μας να μας πούνε το καλημέρα. Είχαν πέσει όλοι πάνω μου να μου πούνε είμαι αυτός, είμαι αυτός, είμαι αυτός. Εγώ δεν μπορούσε, μπορούσε οτέ... να χωρέσει ε, τόση πληροφορία <laughs> στο μυαλό. Αλλά εκείνο που ήταν η, η, η πραγματική Καστοριά είναι βέβαια η πρώτη λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ναό και βεβαίως αμέσως μετά την πρώτη μέρα πήγα σαν ε, αύριο, 15 του μηνός, γιόταζαν οι Άγιοι Τρει, Ξεκινάει ναι. το Σαρανταλήτουργο και το θεωρώ πολύ μεγάλη ευλογία ότι οι πρώτες μου μέρες ήταν, ε, ε, είχαν το 40 Δηλαδή λειτουργίες πρωινέ, πρωί πρωί σε όλα τα εκκλησάκια του Μητροπολιτικού Ναού τη του Μητροπολιτικού Ναού και του Αγίου Γεωργίου και έτσι γνώρισα σιγά σιγά τους ανθρώπους και τα εκκλησάκια αυτά τα περίφημα εκκλησάκια ε, λειτουργώντας κάθε μέρα σε ένα από αυτά όταν δεν είχα κάποια άλλη δουλειά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αν θυμάστε σε εσά πρέπει να το είχα πει όταν ήμουν ακόμα στην Αθήνα ότι με ρωτήσετε κάτι και λέω, θα γνωριστούμε ω καλύτερα. Άνοιξα, λέω, ναι, ναι, ναι. την καρδιά μου. Θα γνωριστούμε καλύτερα μέσα από τα εκκλησιαστικά κυρίω γεγονότα. Γιατί είμαι ένα εκκλησιαστικό ηγέτη και όχι ένα πολιτικό. Και αυτά τα γεγονότα είναι όταν πηγαίνει και βλέπει του ανθρώπου μέσα στα εκκλησάκια αυτά, μέσα στα σπίτια του, στι γειτονιέ mm -hmm. του και στου τόπου που εργάζονται. Και αυτό έγινε από τι πρώτε ημέρε. Δεχόμουν βέβαια πάρα πολλέ επισκέψει, δεκάδε επισκέψει τι πρώτε ημέρε στο γραφείο μου. Και αυτή ήταν οι πρώτε εντυπώσει. Και το κρύο. Και το κρύο. Ναι. Έγινε αισθητό από την Πού πρώτη ήρθε μέρα. Νόρι, ήρθε νωρί. Όχι από την πρώτη μέρα, ήρθε νωρί. Ναι. ήρθε νωρί. Ε, λέτε να θυμηθώ αυτό το γεγονός τη Ανθρωνήσεως Στο κείμενό σας τώρα το διαβάζω ναι. Την πορεία μου εκείνη τη μέρα από την Αφπακτο προς την Καστοριά Την πρώτη θέαση της πόλης πάνω από τα νερά της Γαλήνιας Λίμνης Τη μοναδική υποδοχή που με επιφυ... Επιφυ... επιφυλάξατε αν, δεν, uh, ήταν πε... αν, αν και ήταν, και ήταν uh, περίοδος πανδημίας Να θυμίσουμε ότι ακόμη τα πράγματα ήταν... Uh, Παράξενα στην Καστοργία. Ναι, δεν έγινε υποδοχή. Έπρεπε να... Σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα, Με τι μάσκε, κάποιο συγκεκριμένο αριθμό και τη τηρείται τα μέτρα και στον ναό. Έπρεπε μετά από έναν αριθμό οι άλλοι να παραμείνουν έξω. Ο κόσμο, η φοβία που υπήρχε, όλα αυτά. Αλλά εγώ δεν, το κατα... δεν κατάλαβα τίποτα από αυτά. Κατάλαβα την, την, την. συμμετοχή και πρέπει να πω κάνω και κάτι άλλο. Όλοι όσοι για πρώτη φορά ερχόντουσαν να με υποδεχτούν, εγώ τις, θυμόμουνα, μικρά παιδιά, πιο μεγάλα, και μετά κρατούσα επαφή μαζί τους. Όχι με υποδέχτηκαν και μετά εξαφανίστηκαν από τη ζωή μου. Κράτησαν επαφή μαζί σας. Και, και εγώ, εγώ προσπάθω να κρατήσω, και αυτοί βεβαίως. Και λέω, εσύ με υποδέχτηκε τότε, εσύ. Γιατί είναι, όπως σε κάθε γεγονός, εντάξει, δεν γίνονται για να γίνονται. Έχουμε, πρέπει να έχουμε μια πιο ουσιαστική επαφή. Και κρατάω επαφή και του παρακολουθώ ή με παρακολουθούν Ιδίω αυτού που γνώρισα την πρώτη, την πρώτη μέρα είναι κάτι σημαντικό. Την πρώτη, πρώτη μέρα. Ναι, ποιοι μου δώσαν τα λουλούδια, ποιοι ήταν εκεί, τι Το θυμάστε αυτό. βέβαια. Το αυτό, θυμάστε αυτού του ανθρώπου. <laughs> το θυμάμαι πάρα την πολύ. Την πόλη καλύτε. που την είδατε πρώτη φορά έτσι μπαίνοντα. Ε, ήταν, ήταν το κάτι άλλο. Ήταν τι ήταν μία... είπατε μια... εκείνη την Ή... ώρα, Ή... ερχόμενο ήταν... προ την ήταν... Καστοριά ήταν... και βλέποντα την πόλη μπροστά σα. Όπω το λέτε και στο. Στο έγγραφό σας. Είναι εδώ. μια μυστική εικόνα. Είναι κάτι άλλο. Είναι μια εικόνα. Παρόλο που αυτή η πλευρά τη πόλη που βλέπουμε όταν εισερχόμαστε, α πούμε, είναι δομημένη άναρχα. Mm -hmm. Παρ' όλα αυτά επειδή είναι, είναι αυτή η όμορφια. Φαντάζομαι τι θα ήταν όταν ήταν και τα παραδοσιακά σπίτια. Αλλά οπωσδήποτε είναι ένα απίστευτο φυσικό κάλος, με τα σπιτάκια του. Στην λίμνη είναι το κάτι άλλο. Μάλιστα, ένα Μητροπολίτη με πήρε τηλε που ερχόταν πίσω με mm -hmm. ένα άλλο αυτοκίνητο και μου λέει: Κοίταξε, κοίταξε να δει, κοίτα ομορφιέ, μου λέει. Κοίτα μου με κανένα τηλέφωνο εκείνη την ώρα. Ε, εντάξει, εγώ βέβαια προσπαθούσα να, να έχω και με μια εσωτερική αίτηση. Η πόλη είναι όμορφη. Οι άνθρωποι τη Σεβασμιότητα, τι έχετε καταλάβει από αυτή την πρώτη χρονιά, σα εδώ. Κοιτάξτε, και μόνο το γεγονός... Είναι όμορφοι οι άνθρωποι. Εγώ, είναι καλοί άνθρωποι τη Χριστοκομπή. Έχω γνωρίσει σχεδόν όλου και νομίζω ότι δεν ξέρω, γέρασα απότομα, του βλέπω από όλου σαν παιδιά. Έβλεπω ανθρώπους μικρά παιδιά, βλέπω μεγάλους στην ηλικία, παππούδες και τους βλέπω όλους τα μικρά παιδιά. Και επίση βλέπω, δεν ξέρω αυτό, δεν είναι ψυχολογικό, δεν μπορώ πώς να το ερμηνεύσω. Βλέπω και γιαγιάδες ας πούμε και τις mm -hmm. αγκαλιάζω παππούδες σαν να είναι τα παιδιά μου. Δεν ξέρω πώς να το ερμηνεύσω. Ε, και τους αγαπώ και νομίζω ότι πάρα πολλοί με λένε πατέρα και εγώ τους αισθάνομαι πραγματικά το γράφω κάπου. Πραγματικά σε παιδί δεν είναι σχήμα λόγου και ούτε είναι, ούτε είναι κάτι. Κυρίω όμω με συγκινούν το γεγονό ότι σήμερα, α πούμε, λειτουργήσα και μετά ήρθε μια γυναίκα και μου λέει: Σα παρακαλώ. Ε, και έκλαιγε. Ε, να πάρω εγώ το τάδε κλισάκι το οποίο τώρα ανα, ανακαινίζεται από την αρχαιολογική υπηρεσία. Να το πάρω εγώ γιατί, όπω ξέρετε, κάποια οικογένεια αναλαμβάνει και φροντίζει τα κλισάκια αυτά και τα φροντίζει, να τα ανάψει, να τα καθαρίσει κτλ. Την συντήρηση βεβαίω το, το κάνουν οι επιστήμονε τη αρχαιολογική υπηρεσία. Αλλά σα παρακολουθώ, και έκλαιγε. Λέω γιατί σα θέλω αυτό το εκκλησάκι. Όταν λοιπόν υπάρχουν, έχουν μεγαλώσει αυτέ οι γενιέ ε, μέσα με αυτή τη λειτουργική ε, ζωή και με αυτή την παιδεία, αυτό έχει, επηρεάζει βαθιά το DNA. Και είναι, είναι, μια, και είναι μια. έχει βαθ, το χαρακτήρα των ανθρώπων και βαθιά το DNA. Και σε συνδυασμό, αυτή είναι η Καστορίες, και σε συνδυασμό με τους ανθρώπους που, βλέπω, που είναι απόγονοι των προσφύγων, που είναι σε όλο τον νομό, οι οποίοι έχουν μια, και αυτή μια πολύ βαθιά παράδοση και μια δυναμικότητα. Εγώ δεν ξέρω, εγώ είναι ε, σαν να βρήκα την οικογένειά μου. Εγώ δεν, ή ήταν και συνέδεσα έτσι τα πράγματα, αλλά... Πολύ τέριαξα. Δεν ξέρω πώ να το εξηγήσω. Κολλήσατε λοιπόν με την Καστοριά. Πιστεύετε Λέω, ότι με την αμέσως, Καστοριά. Αμέσω, αμέσω. Εγώ να, να, το σκεφτείτε διαφορετικά. Εγώ δεν έχω φέρει μαζί μου, το είπα κάπου. Δεν έχω μαζί μου κάποιον άνθρωπο δικό μου. Ο αδελφό μου είναι ιερέα. Ή κάποιον συνεργάτη μου, ή κάποιον να τον φέρω να το κάνω ιερέα κτλ. Κάποιο συγγενή. Είμαι όπω ήρθα μόνο μου. Και... Αλλά δεν αισθάνομαι καθόλου μα καθόλου Σαν να γεννήθηκα εδώ. Σαν εδώ. Και δεύτερο μου είπε κάποιο, mm -hmm. ε, μου το ανέφερε ο πατέρας Στέφανο εχθέ στην ομιλία στην προσφόρηση που μου έκανε. Λέει ε, πηγαίνετε εδώ και εκεί. Εντάξει, όταν προσφωνούν ένα Μητροπολίτη λένε και υπερβόλες Το δέχομαι. Αλλά λέει, σκεφτόμαστε μήπω αν τελικά μένει χρόνο για εσά. Και απάντησα εκεί ότι ο χρόνο και ό,τι κάνω για τη Μητρόπολή μου είναι για μένα. Και όταν πάω και, και, μόνος μου όταν είμαι στο κελί και διαβάζω. Αυτά που διαβάζω, τα διαβάζω για τους ανθρώπους στους οποίους θα μιλήσω. Και η προσευχή που κάνω πλέον δεν προσεύχομαι για μένα, προσεύχομαι για όλο το κλήρο και το λαό. Δεν δεν δε χωρίζει και δεν ταυτίζει ούτε ο χρόνο, ούτε αυτό μου από όλη τη Μητρόπολη μου και την Καστοριά. Αυτή είναι η, άποψη, η στάση που έχω. Και αυτή είναι η αίσθηση που έχω και το βαθύτερο βίωμά μου ευχαριστούμε ότι θα κάνουμε μια στάση για 5 λεπτά διαλυματάκια. Νομίζω ότι η συζήτησή μα αναμεταδίδεται και από τον εκκλησιαστικό σταθμό, τον οποίο επίση αναμορφώσατε. Σας πολύ. Οπότε πάμε για ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε σε 5 λεπτάκια για την συνέχεια. Πανερχόμαστε από το διαφημιστικό μας και πάντα μαζί μας να υπενθυμίσω είναι ο Μητροπολίτης Καστοριάς, ο κ. Καλίνικος. Ένας χρόνος από την ενθρόνησή του στην Καστοριά και με την ευκαιρία αυτή είναι εδώ μαζί μας σήμερα για να κάνουμε έτσι μια ανασκόπηση αυτής της χρονιάς που είναι εδώ μαζί μας. Έρχονται και μηνύματα, πρέπει να σας πω σε και από κόσμο, που στέλνει τις αυχές του σε εσά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, και πολλά μηνύματα έχουμε βλέπω και με την επίσκεψη της Προέδρου κάνατε και κάποια δώρα στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας την κυρία Σακελαροπούλου ναι, και ναι. θέλω, νομίζω τρία δώρα έκανε τρία, ναι. τρία συμβολικά δώρα τρία συμβολικά δώρα θέλετε να μας τα πείτε Ναι, το πρώτο ήταν ένας δίσκος ναι. στο οποίο είχαμε γράψει ένα επίγραμμα ήταν ένα αναμνηστικός δίσκος και το επίγραμμα ήταν. Τη πρώτη τη των Ελλήνων χώρα, κυρία Σακελαροπούλου, ναι. Εκατερίνη, εξοχοτάτη προέδρου τη Ελληνική Δημοκρατία, τιμή και αναμνήσιο ένεκεν. Ότι στον Καστοριαίων Εκκλησία, πρόεδρο Καλίνικο και ελάχιστο διάδοχο μεγάλων Μητροπολιτών, ενή και Γερμανό Καραβαγγέλη, ο Πάνη. Ε, ήταν έτσι ένα αρχιοπρεπέ που ήταν το αναμνηστικό. Ε, το δεύτερο ήταν ένα ζωγραφικό πίνακα. Οποίος... Ένα πίνακα που, όπω μάθαμε, είναι ενό ανθρώπου που. Μια γυναίκα. Μια Η οποία μια, μέρα είχε έρθει στο γραφείο μου και λέει: λοιπόν, Σα παρακαλώ, εγώ δεν θέλω να ζητιανέψω, αλλά φτιάχνω πίνακε. Αν θέλετε να μου πάρετε ένα πίνακα. Και μου είχε φτιάξει τότε ένα πίνακα, ένα σπιτάκι. Και τη λέω: Μπορεί να φτιάχνει σε Και από τότε μου φτιάχνει κάπου κάπου πίνακε με κλεισάκι, την κουμπελίδη και του Άγιου mm -hmm. Τρει, ε, της Καστοριάς τη Πολύ ωραία. Και τα κάνω δώρα. Αντί να παίρνω δώρα από αλλού, όταν έρχεται ένα Μητροπολίτη. Έρχεται... Αυτό το... μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Το είχα βάλει σε κάτω. Είναι καλή στην ζωγραφική τη. Είναι... Εγώ τουλάχιστον. Είναι, καυτή είναι, καλή, είναι είναι πολύ καλή. Και το είχα βάλει σε ένα κάδρο και λέω ότι θα έρθει κάποιο επίσημο και ήρθε η πρόεδρο τη Δημοκρατία. Και αυτό η κουμπελίδη συμβολίζει σύμφωνα με προφανώ. δώσατε το... λοιπόν ε, το έργο αυτή τη άνεργη συμπολίτη Είναι, είναι μια γυναίκα άνεργη, εκεί την είδα, συγκινήθηκε πολύ η πρόεδρο, mm. η οποία βγάζει τα πρωτοστοζήν ε, καλλιτεχνώντα πινάκε από την πόλη μα. Από... Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι η τέχνη τη ζωγραφική, είναι η Τώρα όλοι έχουμε όλε τι φωτογραφίε, αλλά η ζωγραφική είναι το κάτι άλλο. Και αυτό το, το, το σύμβολο, η κουμπελίδικη, νομίζω ότι έχει αναγερθεί όταν ελευθερώθηκε από τον Βασίλειο τον Αυτοκράτορα Εντελώ αποδιώχθηκαν οι Βούλγαροι και νομίζω ότι η μνήμη αυτή τη νίκη ανεγέρθηκε και αυτό το μνημείο. Mm -hmm. Και συμβολίζει βεβαίω όλη την ιστορία τη. Είναι το σύμβολο τη Καστοριά, το ξέρω καλύτερα από μένα. Σωστά. Και το τρίτο, αυτά είναι, αυτό τις... πρέπει να τη συγκίνησε. Αφού... Το δώρο που τη άρεσε περισσότερο ήταν αυτό, ε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω στην ψυχή τη, αλλά ε, Καταλάβατε ότι κάτι μετά εκεί. Μετά μου έκανε εντύπωση ότι έκανε κίνηση ενώ ήταν πολύ. Όταν μα ήρθε η, 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 η διεύθυνση. Πώ λέγεται αυτό. Τη εθιμοτυπία τη Προεδρία, έτσι ήταν αυστρήσει όλα. Τόσα λεπτά εκεί, όχι ναι, εκείνο. Ναι, ναι. Όχι εκείνο, το είχαμε πει. Αλλά αυτή έφυγε από τη θέση και ήρθε προ τα εμένα. Και εκεί αισθάνθηκα άσχημα, γιατί υποτίθεται είχαμε συμφωνήσει. Αυτά τα δόρθα τα κρατούσαν τρει συνεργάτε μου και τα δίνανε στου συνεργάτε. Αυτοί ήρθαν να τα παραλάβει η ίδια. Είχε. Και το τρίτο ήταν ένα ε, καλαθάκι που είχε συμβολικά δώρα. Καστοριανά προϊόντα. Και λέω, ε. και λέω θα με ρωτήσει, Κανένα δημοσιογράφο, Τι είχε αυτό το καλαθάκι. Αλλά το, βέβαια, είχε, νομίζω... είχε καστοριανά προϊόντα, προϊόντα που παράγονται ναι. στην περιοχή μα. Το πρώτο ήταν το είπα, τα δύο τα είπα. Ήταν μια εικόνα του Αγίου Μινά. Η οποία μάλιστα τώρα. Είναι και η βιτρίνα τη έκθεσης... Έχει και την που εικόνα του Αγίου Μινάμι. Είναι αυτό. αυτή η εικόνα που τώρα είναι η βιτρίνα της έκθεση mm. στρατιωτικών Αγίων που γίνεται στο Βυζαντινό Μουσείο, ξεκίνησε και χθες. Ε, Και μαζί με την λέω, είναι το Αγίου Μινά με ένα κομποσχήνι για προσευχή. Και μετά ήταν κάποια προϊόντα τα οποία ήταν. Ε, ήτανε φασόλια οπωσδήποτε. Mm -hmm. ήτανε μήλα, mm -hmm. Ήταν μήλα. Ήταν καρύδια και ήταν ένα ζευγάρι γούνινα γάντια. Αυτά είχε μέσα το καλάθι που τη δώσατε. Γιατί το σκεφτώ με τα γάντια, πώ θα δώσει κάτι γούνινο. Και λέω τα δώσει και αυτά γιατί οπωσδήποτε από αυτό ε, χαρακτηρίζεται και η καστοριά. Και νομίζω ότι τη συγκίνησε αυτό πολύ. <laughs> το έμαθα και ε, εκ των υστέρων. Είπατε όμω ότι το δώρο ίσω που τη συγκίνησε περισσότερο ήταν το πίνακα τη άνεργη συμπολίτευση. Ναι, πρέπει μας. να είναι, να είναι και να είναι ευαίσθητη νομίζω σε αυτά τα θέματα. Είναι τα ένα κοινωνικά. θέμα όμω που κι εσεί θα το καταλάβατε ένα χρόνο τώρα εδώ, σεβασμένοι, ότι δηλαδή. δηλαδή. είναι το βασικό μα θέμα, έτσι, το βασικό μα πρόβλημα. Και φαντάζομαι ρωτήσει ότι... Κάποιος, δεν θυμάμαι αν με είχατε ρωτήσει εσεί, αν κάτι που με λυπεί και είπα αυτό που με λυπεί είναι δύο πράγματα. Η ανεργία και η, Εγκατάλειψη ε, τη επαρχία που κατά κάποιο τρόπο σαν να ρίχνουν το ηθικό των ανθρώπων, την ψυχολογία των ανθρώπων. Και το συναντώ σε κάθε βήμα. Είναι βέβαια πολύ ισχυροί άνθρωποι, δυνατοί. Χθε πήγα σε ένα χωριουδάκι στο Μελάνθιο, mm -hmm. το οποίο με υποδέχτηκα μελίδε. Είναι το τελευταίο χωριό που επισκέφτηκα στον πρώτο αυτό χρόνο. Α, τα έχετε επισκεφθεί όλα και το τελευταίο ήταν το ναι, Μελάνθιο. Ναι, ναι, το Μελάνθιο. Και ήθελα. Πριν κλείσει ο χρόνο, οπότε το απόγευμα δεν είχε κλείσει ακόμα ο χρόνο. Μετά από τις... όλε τι εκδηλώσει που είχαμε, ε, πήγα και στο Μελάνθι το απόγευμα και με, επισ... με... περίμενα με λυρες πηγατε Πήγατε λοιπόν ένα-ένα τα χωριά, όλο το, αυτό το χρόνο ναι, τα ναι. πήγατε όλα τα χωριά. Όλα. Τελευταίο είχε... είχατε επισκεφτεί είναι... το Μελάθιο. Για... για να είμαι ακριβή, είναι δύο χωριά τα οποία δεν έχουν πολύ κόσμο, τα οποία ε, ε, δεν, ε, ε, δεν προλάβαμε να επισκεφτώ και ένα στη μεριά του Αμυνταίου. Mm -hmm. Ένα εκεί και δύο που από ανήκει, εδώ. Που... που ανήκει εκκλησιαστικά, εκκλησιαστικά στη Γαστοριά. Σε εμάς είναι 11 ενωρίες εκεί, πολύ καλές. Τι έχω επισκεφτεί επανελειμμένα, αλλά το ένα μα ξέφυγε. Τέλο πάντων. Και πήγα εκεί και οι άνθρωποι με άλλοι ήταν δυνατοί. Λέω σε βασμό ότι εμεί δεν πειράζει. Είμαστε, έχω... μου έδειξαν το σχολείο με άλλοτε 150 παιδιά, τώρα έρημο. Αλλά ήταν και παιδιά εκεί, ήταν και του γυμνασίου και του δημοτικού και του λύκου. Είχαν μαζευτεί άνθρωποι με τι λίρε του. Και κάποιοι από αυτοί είχαν λέει σε βασμό ότι δεν μα πειράζει. Εμεί κάνουμε εδώ τη δουλειά μα. Είμαστε ελεύθεροι μέσα στη φύση, με του ανθρώπου μα. Δεν ζηλεύουμε κάτι. Αλλά είναι πολλοί που αυτό το θέμα, η εγκατάλειψη και η ανεργία του στοιχίζει. Του στοιχίζει, <στοιχίζει> πολύ. <πόλη>. Στοιχίζει και ενώψει ενό χειμώνα. γενικά στην πόλη μα, στην ψυχολογία τη πόλη. Ναι, ναι. Στην ψυχολογία τη πόλη έχετε δίκιο. Διότι αλλιώ είναι όταν Έρχεται το μεροκάματο στο σπίτι. Ναι. Αλλιώ είναι όταν υπάρχουν οι ανέσει. Μπορεί να έχει μια οικογένεια να περάσει τον χειμώνα τη, να περάσει το καλοκαίρι τη, να περάσει τι διακοπέ τη, να βγει και έξω. Και αλλιώ είναι να σκέφτεται την κάθε μέρα που ξημερώνει πώ θα βγει. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα αυτά. Το ζείτε φαντάζομαι στη Μητρόπολη και μέσα από τα συσίτια που συνεχίζονται να δίνονται και δεν ξέρω αν και αυξάνονται. Είναι έχουν, αυτόν έχουν, τον έχουν, χρόνο έχουν, που έχουν, είστε εδώ έχουν αυξηθεί είναι 270 την ημέρα. 270 την ημέρα. Ναι, ναι. Την ημέρα. Έχουν αυξηθεί λοιπόν. Πάντω να το πω και σαν είδηση, με επισκέφτηκε για πρώτη φορά κάποιο από την. Θέλετε είδηση <laughs> από την Αμερική και μου είπε σε μανιό, είπα ότι με βοηθάνε κατά καιρό και μου είπε μια ιδέα ώστε ε, να ενισχυθούν ακόμα πιο πολύ με την βοήθεια των ομογενών και αυτών που έχουν πούμε, κάποια άνεση να ενισχυθούν τα συσίδια. Και μου είπε μάλιστα ότι αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό είναι και ένα σκοπό μα. Ε, το έχω πει βέβαια και άλλη φορά ότι ε, το καλύτερο είναι, και αυτό είναι α πούμε η υπευθυνότητα τη πολιτεία, να υπάρχουν εργασίε, να γίνει έτσι ο σχεδιασμό τη χώρα, ώστε να υπάρχουν εργασίε, να υπάρχουν εδώ κάποιε υπηρεσίε, κάποια εργοστάσια, να τα προϊόντα των ανθρώπων να φεύγουν στι αγορέ. Αυτό είναι η υπευθυνότητα τη πολιτεία. Έρχονται ε, όμω άνθρωποι αλλά, να σα ζητήσουν να μεσολαβήσετε κάπου να βρουν δουλειά. βέβαια, βέβαια. βέβαια, βέβαια. Ε, και αισθάνομαι πολύ άσχημα όταν δεν μπορώ να του βοηθήσω. Ε, και, αλλά όταν όμω υπάρχει ανάγκη, θα δεν του του ανθρώπου, θα βοηθήσουν του. Αλλά το καλύτερο είναι αυτό που είπαμε, να αισθάνονται την, αυτή την αξιοπρέπεια ότι, προσφέρουν, ότι τα χέρια του προσφέρουν, με τα χέρια του βγάζουν το ψωμί του. Το άλλο είναι κάτι που δεν μπο... Μπορεί να, να κρατάει πολύ καιρό. Δεν μπορεί να κρατάει πολύ καιρό, έτσι έχω την άποψη. Μετά από ένα σημείο και μετά, δηλαδή ο άνθρωπο πρέπει να ξουθενώνεται ψυχικά όταν για πολύ καιρό δεν μπορεί να βρει κάτι που να απασχολήσει να δουλέψει με τα χέρια του. Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Η δουλειά, η δουλειά που είναι και ψυχοθεραπεία. Σίγουρα πέρα, ναι. το ότι σε προσφέρει τα προστοζήν ναι. είναι σίγουρα και έχει και έναν άλλο ρόλο. Ε, μέσα σε αυτόν τον χρόνο, ε, με, τις, ε, με την κάθε φορά, το τι υπάρχει σε, αυτό, σε αυτή την πόλη, και συνδυαζόμενο και με τα εκκλησιαστικά μας πράγματα, ποιο είναι αυτό που σας έκανε έτσι περισσότερο την εντύπωση από όλα αυτά που έχουμε περάσει μέσα στον χρόνο. Εκκλησιαστικά, συνδεμένα βεβαίως με την τοπική μας ιστορία, παράδοση, Χριστούγεννα, Πάσχα, Άλλε γιορτέ. Δυσκολεύομαι να τα ξεχωρίσω, αλλά τα Χριστούγεννα είναι το κάτι άλλο. Με τα καλάντα που άκουσα πρώτη φορά, τα παρουσία. Γενικά τα, τα Χριστούγεννα έχουν μια μεγαλόπρέπεια, και όλε τι ποτικέ γιορτέ. Για όσου ξέρουν να τη ζήσουν. Και νομίζω ότι είναι μεγάλο λάθο του ελληνικού λαού το ότι χάλασε τα Χριστούγεννα. Όπω χαλάσαμε κάποτε τη γοητεία τη νύχτα mm -hmm. με του προβολεί και τα φώτα χαλάσαμε και αυτές τις γιορτές, την μεγαλοπρέπεια αυτών των γιορτών. Τώρα το να κάθεσαι, παραμονή το Χριστουγέν, το λέω σαν εκκλησιαστικός γιατί το λέω, εντάξει, εσύ μπορεί κάποιοι να μην το δεχτούν, αλλά δεν μπορεί παραμονή το Χριστουγέν να ξοδεύεται ο χρόνος σε διάφορα ξενυχτάδικα, πίνοντας και τρώγοντας. Είναι άλλο πράγμα, είναι χαλάει όλα, όλη αυτή η μεγαλοπρέπεια του Χριστουγέν. Είναι, ενώ ο όταν είναι με την, με, την ε, με το εκκλησιαστικό τυπικό, με τις λατρίε με τα έθιμα, με τα κάλαντα, με τις παραδοσιακές στολές με τις οποίες έχουμε συζητήσει με τους, πολιτιστικού mm -hmm. ε, συλλόγου πολιτιστικούς λόγους και τους έχω πει την ιδέα της, οποία τους αρέσει πάρα πολύ και προφανώς δεν είναι, ίσως να μην πρωτοτυπώ κιόλας αλλά αυτό το σκεφτόμουν και από την ΝΑΦΠΑΚΤΟ και τα λοιπά ότι κάποια μέρα, μια, κάποια μεγάλη μέρα να είναι εθνική ορτή, 25 Μαρτίου, να είναι το Αγίου Μινά, να είναι, ξέρω, το Πάσχα να το κάνουμε ώστε οι άνθρωποι να κυκλοφορούν όλη τη μέρα με τι παραδοσιακέ στολέ. Θα είναι κάτι ανεπανάληπτο. Ε, τα βλέπω τα παιδιά, του μεγάλου, είναι κάτι το, το απίθανο. Θα και... γίνει ένα δρόμενο μια μέρα του χρόνου να είμαστε. Να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω δηλαδή. Τους λέω, εγώ τη φορά την παραδοσιακή στολή, κάθε μέρα έχω το μου. Αλλά και εσεί τι ωραία θα ήταν, λέω, α πούμε, όλα αυτά τα παιδιά μετά την παρέλαση να παρέμειναν με τι στολέ αυτέ όλη την ημέρα. Αυτό το έβλεπα στο Μεσολόγιο όταν κάνουν τι μεγάλε παρελάσει. Που έρχονται να την έξοδο πόλεις, του Μεσολογίου, κάνουν εκδηλώσει και... και. μετά... Είναι όλη την ημέρα με Όχι. εντυμένη. Δεν ήταν όλη την ημέρα, αλλά μετά την παρέλαση, τη, λιτανεία λιτανία, ναι. όλος αυτός όλο αυτό ο κόσμο λαό δεν πήγαινε να αλλάξει όπω ήταν τα παιδιά και κυκλοφορούσαν μέσα στον δρόμο. Αλλά Ωραία είναι, εικόνα, είναι, λέτε. είναι, είναι ναι, κάτι άλλο. Δηλαδή, είναι τη παράδοση, το παλιό, η φύση, έχει ομορφιές που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Δεν τις βρίσκει κανείς πουθενά αλλού. Είναι απίστευτες. Και η παραδοσιακή ενδυμασία. Οπότε, τα Χριστούγεννα, επειδή με ρωτήσετε, ε, την 25 Μαρτί, Η Μαρτίου πρώτη, η πρώτη παρέλαση μου έχει μείνει ανεξίτηλη. Πρώτη φορά που ανέβηκα ως Μητροπολίτη στην mm -hmm, Εξέδρα, ευλογούσε τα παιδιά, <laughs> είχε φύγει η καρδιά Σας μου. Η καρδιά, μου, η καρδιά μου ήταν έξω από μένα εκείνη την, την, την στιγμή και φέτος ναι και από ό,τι είδα και η κυρία Πρόεδρος ήταν κατασυγκινημένη ήταν άλλο πράγμα και επίσης πολύ, το, το Πάσχα είναι το κάτι άλλο όλες αυτές οι ακολουθίες αλλά να σημειώσω και την μαύρι, την Παναγία που είχαμε γιορτάζει οι η Παναγία μας που είναι ο Μητροπολιτικός Ναός με τη λιτανία τη εικόνα που πήγαμε μέσα στο καραβάκι, με τα παιδιά όλα ντυμένα στο καραβάκι, τα πήγαμε στη Μαυριότητα και έγιναν τα εικόνα. Απίστευτε σκηνέ, τι οποίε ούτε ο καλύτερο σκηνογράφο δεν μπορεί ε, να σκηνοθετήσει. Χριστούγεννα ναι. ακούσατε τα κάλατα. Μάλιστα, κάνατε κάποια στιγμή και μια παραλλαγή των καλάντων. Έγραψα δικά μου κάλατα και φέτο θα, ε, θα τα ακούσουμε από ένα σύνολο μουσικό. Α, μάλιστα. Έτω. τα κάλαντα που είχατε γράψει πέρσι, Έτω, έτσι. Ναι. Και θα τα ακούσουμε φέτο. Θα τα ακούσετε, ναι. Ήδη πέρσι ένα, τα είχαν παίξει σε κάποιο κατηχητική σύναξη σε μια, σε μια, εκκλησία και υπάρχει αυτό το βίντεο. Βέβαια δεν είναι κακογραμμένο από την άποψη παίρνει τον ήχο από το... και δεν ακούγονται καλά τα λόγια αλλά ακούγεται η μουσική. Ε, είναι το κάτι άλλο. Η μουσική είναι το κάτι άλλο. Απλώς τι έκανα εγώ. Παρατήρησα ότι είναι όλο και δεν έγραφε mm -hmm. κάτι για το, για το γεγονός του Χριστουγέννου και έβαλα μέσα τη θεολογία και τη Καστοριά βέβαια και τη θεολογία και νομίζω επειδή ήταν και οι πρώτες μέρες της έμπνευση, μου βγήκε κάτι καλό. Κάτι καλό. Θα τα ακούσουμε λοιπόν φέτος. Θα τα ακούσετε βεβαίω. Προέρχεται όλος ο κόσμος από μια πανδημία σεβασμιότατα yeah. ε, με κλειστές εκκλησίες, με κυνηγητό, ε, απαγορευόταν σχεδόν τα πάντα. Ε, πολλοί είπαν τότε ότι όταν κάτι συνηθίζεται σε κάτι άλλο όταν δηλαδή από τη συνήθεια του να εκκλησιαζόμαστε και τα λοιπά και κόβεται αυτό έτσι δύσκολα επανέρχεται είμαστε σε μια περίοδο που τα πράγματα μάλλον επανέρχονται στην κανονικότητά τους πιστεύετε ότι ε, έχει επηρεάσει αυτό την, α, το εκκλησίασμα τον κόσμο που θα έρχεται στην εκκλησία ή όχι ο κόσμος έρχεται της Καστοριάς πάντα όπως τον ζείτε ένα χρόνο τώρα γνωρίζουν τι είχε συμβεί όμως τα προηγούμενα δύο χρόνια ναι, α, Αυτό είναι ένα κριτήριο το οποίο α, εγώ δεν μπορώ να το πω άμεσα γιατί δεν έχω την εικόνα του τι γινόταν, Απλώ μου λένε ε, τι γινόταν πριν την πανδημία ας πούμε είχαμε την επανήγεια του Αγίου μινά. δεν έχω εικόνα τι γινόταν το 18, το 19, το 17 κτλ. δεν έχω εικόνα, mm -hmm. αυτό μπορούν να το πούν αυτοί οι παλαιότεροι αλλά γενικά υπάρχει αυτό το, Μούδιασμα. το βλέπουμε, υπάρχει το μουδιασμό έτσι το βλέπουμε στις νέων νέες και τα λοιπά. Υπάρχει αυτό το μούδιασμα, έχει μείνει. Ε, και καλά που θες αυτή την ερώτηση, γιατί έγιναν πολλά θέματα στο θέμα της τηλεδιάσκεψη, τηλεδιάσκεψης, της τηλεεπικοινωνίας, κατά περίοδο της, της πανδημίας. Όλα από μακριά, όλα, από όλα από, απόσταση. Μακριά, αλλά, ε, δεν ξέρω, και πώς θα ζήσαμε να... θέματα για τη Θεία Κοινωνία και τι δεν ζήσαμε αυτά τα λίγο διαφορεία. να αντισταθούμε σε αυτό, γιατί προχωράμε σε μια δημοκρατία κοσέρβα, όπω το λέω εγώ, προχωράμε σε μια κοινωνία κοσέρβα. Και όταν απομακρύνει το άνθρωπο, στο κάθε άνθρωπο και μένει στο σπίτι, στο δωμάτιο του κλεισμένου, παλιά, όλοι οι άνθρωποι ζούσαν πολλά παιδιά και ζούσαν σε ένα σπίτι, όλοι μαζί. Μετά άρχισαν να γίνουν τα καινούργια σπίτια, ο καθένα στο δωμάτιό του. Αυτό νομίζω είχε επιπτώσει και στην οικογενειακή ζωή. Τα παιδιά που μεγάλουν ο καθένα στο δωμάτιό του δυσκολεύονται μετά να κάνουν και οι οικογένειε. γρήγορα για να σκεφτούμε τώρα που είναι κλεισμένο στο δωμάτιό του και είναι, δεν είναι απλώ στο δωμάτιό του, αλλά και όλε οι δραστηριότητε του γίνονται στο δωμάτιό του με τον υπολογιστή. Ε τότε δεν, αυτή η κοινωνικότητα έχει κάτι αρρωστημένο. Σε αυτό πρέπει να βοηθήσουν και οι παιδαγωγοί και οι ψυχολόγοι. Γιατί λέγαμε εκεί πέρα, έλεγε ο Πρωθυπουργό, όλη την πανδημία. Εγώ ακούω του ειδικού. Ναι, οι ειδικοί είναι μόνο οι λοιμοξιολόγοι. Ο πνευματικό μου πατέρα, που ήταν εκπρόσωπο τη Συνόδου, έλεγε Μόνο οι λοιμοξιολόγοι είναι οι ειδικοί δεν είναι κοινωνιολόγοι, δεν είναι ψυχολόγοι, δεν είναι ψυχίατροι. Αυτά τα θέματα δεν θα τα αντιμετωπίσουμε. Δεν είδα τι προβλήματα δημιουργήσει αυτό το κλείσιμο. Πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, βλέπουμε μόνο παιδιά. να μην κολλήσουμε από άποψη λοιμοξιολόγων, αλλά άνθρωποι. Δεν ξέρω είναι... αν να αποδίδονται όλα στην, στην πανδημία όχι, και στον εγκλισμό. Όχι, όχι. Αλλά ε, το, τι, το τι βλέπουμε τον τελευταίο χρόνο πραγματικά είναι. Δηλαδή, να μην μπορεί να δει καν να το δει σαν θέμα. με είναι πράγματα. Έχετε δίκιο και εγώ νομίζω ότι λέω και στους... διασμοί, Κοιτάξτε, είναι και ένα θέμα όμως και τι, προ... και... Τι... Είναι, τι προβάλλεται. Αυτό είναι σαν, το βλέπω και λίγο, σαν μια προσπάθεια όπως γίνεται ένας πόλεμος και ο αντίπαλος προσπαθεί να ρίξει το ηθικό του αντιπάλου του ε, δίνοντάς του ειδήσει που τον τρομάζουν. Ας πούμε, περνάει ένα αεροπλάνο και περνάει προκηρύξεις. Κοιτάξτε, έχουμε μπει μέσα, παραδοθείτε, είστε καταδικασμένοι, τέτοια πράγματα. Εγώ το βλέπω, δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικό, όλο αυτό το βορβαδισμό του ελληνικού λαού με τέτοιε ειδήσει που το τρομάζουν. Το βλέπω, δεν ξέρω, σαν μια προσπάθεια να, του, να κοπεί το ηθικό των ανθρώπων. Πώ θα πάει ο άνθρωπο, Δηλαδή, να αρχίσει να φοβάται ο άν, η γυναίκα των άντρων. Μπορείτε ίδια, να δείτε ένα δελτίο ειδήσεων σε βασμιότητα, Όχι, να καθίσει την τηλεόραση. Και να σα πω και κάτι, σα ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να πω κάτι. Το έχω πει, το είπα και δημοσίω και σε επίσημα πρόσωπα και στην εκπρόσωπο τη κυβέρνηση που είχε έρθει πρώτα. Πρέπει κάτι να κάνετε, λοιπόν. Γιατί ε, εγώ πήγα να δω ένα μεγάλο ελληνικό κανάλι, τηλεόραση, το οποίο είχε βγάζει τι ειδήσει στο τέλο και μπορεί να τι δει και το βράδυ τα πα στο σπίτι. Μάλιστα. Τότε που ήταν το θέμα τη Ουκρανία, ήταν να δω τι γίνεται με αυτό το πόλεμο. Και ήταν 25 Μαρτίου. Και δεν είπε κουβέντα για, την, για τον Ευαγγελισμό. Το μόνο που είπε, ούτε καν για την Εθνική, ότι απλώ ότι πέρασαν τα Ραφάλη στην παρέλαση. Τίποτα. Έρχεται μια μεγάλη και έγκυρη, κατά τα άλλα, εφημερίδα των Αθηνών και του εκδίδει την ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου και του Πάσχα και δεν έχει αναφορά στο Πάσχα. Και του λέω: Αυτό δεν είναι μέσα. Αυτά είναι κατοχικά μέσα, δεν είναι ελληνικά μέσα. Συγγνώμη που το λέω και αυτό. Δεν, είναι, δεν μπορεί να προσβάλλει ή να προκαλεί έτσι. Εγώ δηλαδή είμαι Ορθόδοξο και ιερέα. Αν έβρισκα μια δουλειά στην Τουρκία δημοσιογράφου, θα σεβόμουν την Τουρκία. Και όταν θα είχαν Ραμαζάν, θα έγραφα. Σήμερα είναι το Ραμαζάνι. Δεν μπορεί να προσβάλλει και να προκαλεί έτσι το λαό. Σε συνδυασμό με αυτέ τι ειδήσει που σπάνε το ηθικό τη οικογένεια, των παιδιών, των παιδαγωγών, τη κοινωνία. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι πολύ αντίθετο σε αυτόν τον τρόπο. Και να σα πω και κάτι άλλο. Όταν είχε γίνει η επίθεση από τους τρομοκράτες σε διάφορες δυτικέ χώρες και θυμάμαι την Αγγλία που είχαν ανατιναχθεί μέσα στο ε, μετρό τα αγγλικά μέσα ενημέρωση δεν μετέδωσαν την είδηση παρά μόνο έγινε έκρηξη στο μετρό ούτε αίματα, ούτε τρομοκράτες γιατί, για να μην κάνουν τη χάρη στους τρομοκράτες να χαρούνε και να μην σπάσουν το των ανθρώπων Λοιπόν, Εμεί προσπαθούμε να βάλουμε μια πιο πόλεμο. δραματική μια είδηση. Ε, έχουμε ένα πρόβλημα. Προσπαθεί ένα έθνο να σταθεί στα πόδια του, να σταθεί στους, κάποιες αξίες, σε κάποιε αξίε, σε κάποιου θεσμού, στην οικογένεια, κάπου να κρατηθεί. Και βορβαδίζουμε, ας πούμε με τέτοιε ειδήσει και κόπτουμε ό,τι έχει σχέση και του στήριζε μέχρι τώρα, όπω είναι οι γιορτέ του Πάσχα, των το Χριστουγεννών κτλ. Εγώ δεν το βλέπω. Το βλέπω από ένα σημείο και μετά έτσι πολύ προ προκλητικό. Πολύ προκλητικό. Mm -hmm. Να μην πω κάποια άλλη έκθεση. Προτιμάτε μια βόλτα είτε στην πόλη είτε σα είδαμε πρόσφατα και στο γράμμα. <laughs> Απλώ πριν πάω στο γράμμα να πω ότι προτιμώ να ξεχωρίζω δύο-τρία έγκυρα μέσα, τα οποία και αυτά θέλω να τα διασταυρώνω και να βλέπω κάποια είδηση που με ενδιαφέρει να τη μάθω ω πληροφορία, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε έξω από τον κόσμο. Αλλά πρέπει να αυτά τα φίλτρα που βάζουν πολλοί, ας πούμε, mm -hmm. στα παιδικά κομπιούτερ uh, ναι. ή σε άλλου. Αυτά τα φίλτρα πρέπει να βάλει ο καθένα μόνο στο μυαλό του. Και να μην δέχεται, πρέπει να μένει ελεύθερο το μυαλό του. Να έχουμε ελεύθερο, να μην συγχύσετε με όλε αυτέ τι πληροφορίε, παραπληροφορίε, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να τι πούμε. Ναι, στο γράμμα. Πέντε Και... ώρε έμεινα κάτω από τη φύση. Ήταν καταπληκτική. Αυτά το... Πήγα τον Οκτώβριο, βρήκα όλα τα χρώματα ε, στη τελειότητά του, τα φθινοπορεινά και βιντεοσκόπησα, φωτογράφησα Σας αρέσει αυτό Δηλαδή το <laughs> έχουμε παρατηρήσει ότι ε, με το ανατρεπτικό έλαβε Καστοριά που βγήκατε την, την φωτογραφία Φωτογραφίζετε πάρα πολύ δημοσιεύετε τις φωτογραφίες που βγάζετε με το δικό σας μάτι Σας ναι. αρέσει πάρα πολύ αυτό έτσι Ναι μου αρέσει η πληροφορία δηλαδή πηγαίνω ένα ταξίδι και ε, τρελαίνουμε από κάθε λεπτομέρεια και νομίζω πρέπει ε, στι λεπτομέρειε κρύβεται η ομορφιά. Ε, και θεωρείτε δημιουργήματα θεία. του Θεού και αυτά, όπω ε, και του ανθρώπου. Βέβαια. Τους βέβαια. Είχε, αφού λέω καμιά φορά βλέπω. Όχι μόνο του ανθρώπου. Αλλά σα πω για το γράμμα. Λέω, λέω πολλέ φορέ, τρελαίνω και λέω: Τι έμπνευση είχε αυτό ο Θεό. Όχι μόνο όταν βλέπω όμω τη φύση, όταν βλέπω και του ανθρώπου. Ιδίω όταν είναι τα μικρά παιδιά τα οποία είναι πιο κοντά στο mm. πώ μα έπειλε ο Θεό, γιατί εμεί. Όταν είμαστε μικρά παιδιά, είναι πώ μα έπληξε ο Θεό. Μετά βάζουμε και τα δικά μα. Είναι σαν όπω κάποιο παίρνει ένα κτίριο το οποίο το έχει κάνει το σχέδιο ένα καλό αρχιτέκτονα και μετά βιδιώνει τον αρχιτέκτονα και αρχίζει και φτιάχνει μόνο Και μπορεί να το κάνει καρικατούρα το κτίριο. Έτσι, καλή, καμία φορά κάνουμε εμεί τον εαυτό μα. Έχουμε πολλά χαρίσματα και δυστυχώ βάζουμε μέσα, κτίζουμε τον εαυτό μα, τον ψυχισμό μα, με τέτοιο τρόπο που πραγματικά γίνεται αντιπαθητικό για του άλλου συνανθρώπου μα. Mm -hmm. Αλλά φεύγω σε αυτό και πηγαίνω στο γράμμα για να σα πω ότι. Ενώ εγώ τρελάθηκα από την ομορφιά του, ξέρετε πότε συγκινήθηκα πολύ και πότε συμπληρώθηκε η ομορφιά του γράμου. Όταν κατεβαίνοντα είδα τι στέγε των σπιτιών του Πεύκου. Mm. Λέω: Να, ο άνθρωπο. Χωρί τον άνθρωπο μένει ένα κενό στη φύση. Και μετά είδα και τη στέγη τη Αγία Παρασκευή. Να και αναφορά στο Θεό. Αλλιώ μ' αρέσει μένει ένα κενό. Και το έγραψα εκεί σε ένα κείμενο που έγραψα, ότι και η φύση που έχει ζωή χωρί τον άνθρωπο αφήνει ένα κενό, αλλά όπω παραδείγματο χάρη είχα πάει στο σπήλαιο τη Καστοριά και εκεί δεν υπήρχε ίχνο ζωή. Και λέω: Εντάξει, όμορφη στα λαχτή μα δεν υπάρχει ούτε ένα μικρό ζωάκι, ένα κάτι ψαράκι, ένα έντομο. Και εκεί σου αφήνει ένα κενό, όταν δεν υπάρχει ζωή. Και όταν δεν υπάρχει και άνθρωπο, πανέμορφα, και εκεί φαίνεται ότι όλα αυτά είναι φτιαγμένα όχι για αυτονομία, αλλά για να κατοικήσει ο άνθρωπο, τα ζωάκια και ο άνθρωπο βεβαίω, που είναι το τελειότερο δημιούργημα. Σωστά. Ε... Σε αυτό το χρόνο είχατε χάρε, είχατε και λύπε και στεναχώριε, τα είχατε όλα. Η ανθρώπινη ζωή έτσι είναι. Και όπω σα είπα την άλλη φορά. Στο ζύγι, τι βγαίνει. Ε, τίποτα. Εγώ έχω πει ότι αν πω ένα παράπονο βγει από το στόμα μου, θα πέσει ο ρεό να με πλακώσει. Γενικά, α πούμε, δεν μπορώ να πω. Από τι έννοιε που καταλαβαίνει ο άνθρωπο, μπορώ να πω να χαρακτηρίσω τον αυτό με αισιόδοξο. Στην εκκλησιαστική γλώσσα το λέμε. Έχουμε πίστη, εμπιστοσύνη στον Θεό. Mm -hmm. Αλλά επειδή έχω μάθει και το λέω σε όλου του χριστιανούς και πρέπει πρώτα εγώ να το εφαρμόζω, ότι ο βασικό τρόπο ζωή είναι η ευχαριστία. Εάν δεν ευχαριστούμε, δεν μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Ο άνθρωπο που ευχαριστεί μπορεί να χαίρεται και την δημιουργία και του άλλου ανθρώπου. Λοιπόν, εγώ έχω μάθει να ευχαριστώ. Γι' αυτό και όλα όσα έχουν συμβεί στη ζωή μου, σε όλα τα χρόνια τη ζωή μου, αν βγει παράπονο από το στόμα είναι να ανοίξει γύρω καταπεί και ο να με πλακώσει. Γι' αυτό και πάντοτε είναι ευχαριστία και δοξολογία στον Θεό και ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν αφήνουμε, δεν πρέπει να αφήνω εγώ και ο κάθε ένας από εμάς, ποτέ δεν πρέπει να αφήνουμε το, τις μικρότητες να μας χαλάνε το μεγάλο. Ή την ουσία. Τι, ή και αν, αν, αν σκεφτείς κα, κάποιος μάλιστα ότι η ουσία της ζωής και η υπόσταση του κόσμου είναι η αγάπη, και έλεγε ένας σύγχρονος θεολόγος και άγιος, Έλεγε, ενώ είναι ο κόσμο πλασμένο από αγάπη, ο Θεό είναι θεό τη αγάπη. Η ουσία του ανθρώπου είναι να ζει με αγάπη και να δείχνει αγάπη. Απορώ, λέει, και μένω έκθαμβο και συντετριμένο από τον τρόπο που οι άνθρωποι προτιμάνε και χαλάνε αυτό το προϊσμό τη αγάπη από τι μικρότητες Γιατί, αν δείτε, οι λόγοι ο... για του οποίου είναι πολύ μικροί, πολύ μικροί. Ε, είπατε ότι. Ο... Ο πρώτο χρόνο ήταν το θέλω να σα γνωρίσω. Είναι η κεντρική ιδέα του πρώτου χρόνου. Θέλω ναι, να σα γνωρίσω. Ναι. Ήταν ότι θέλατε να γνωρίσετε την Καστοριά. Είχατε σίγουρα όμω και κάποιου στόχου. Σε λίγο να μα πείτε για τον δεύτερο χρόνο, ποιον στόχο βάζετε μετά. Το θέλω να σα γνωρίσω. <laughs> Αν έχετε οριθετήσει κάποιο τέτοιο στόχο για το δεύτερο χρόνο σα. Αλλά σίγουρα και έγιναν και κάποια ακόμη πράγματα. Ήταν μέσα στα σχέδιά σα από την πρώτη στιγμή. Ε... Πώς έγινε ακριβώς για να φτάσετε ε, στο κέντρο νεότητας, για να φτάσετε σε πράγματα που έχουν να κάνουν ιδιαίτερα με παιδιά σε βασμιότητα. Εγώ κοιτάξτε, είμαι δάσκαλο πρώτο, οπότε φυσιολογικά ε, πηγαίνει και το θέμα και ήμουν και υπεύθυνο νεότητα στην Μητρόπολη ε, Μητρόπολη Ναυπάκτου. Αλλά το θέμα εγώ δεν είχα σχέδια. Το σχέδιο μου ήταν να προσπαθήσω να, να τηρήσω το, 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 νόμο του Θεού και να τηρήσω και το, να στην Εκκλησία μου. Και λέω, θα πάω, θα γνωρίσω και θα δω. Δεν είχα κάποιο σχέδιο, θα κάνω εκείνο, θα κάνω εκείνο, θα κάνω εκείνο, θα κάνω εκείνο. Δεν ήρθα με σχέδια. Το μόνο σχέδιο ήταν να έρθω και να, να προσπαθήσω να φανώ αντάξιος των προσδοκιών του κόσμου και τη Εκκλησία. Ε, στο δρόμο, στην αντιμετώπιση μετά διάφορα θέματα. Κυρίω μου έλεγαν οι άνθρωποι. Μου έλεγαν οι άνθρωποι, αυτό μα λείπει, διαφορεθεί για εκείνο, διαφορεθεί για εκείνο. Και έβλεπα τι ελλείψει. Οπότε, έτσι ανάλογα, γεννήθηκαν λοιπόν ορισμένα πράγματα για ναι, πρωτοβουλίε που πήραν από τη χρονιά Μερικά που είχαν μείνει στη μέση, μερικά έργα, μερικέ ανάγκε που δεν είχαν, που φαίνονταν ότι χρειαζόταν ο κόσμο και άλλα που μου ζητούσαν. Σα παρακαλώ, ασχοληθείτε με αυτό το θέμα. Και έτσι δημιουργήθηκαν. Και μπορώ να πω ότι δεν είναι μετά Βγήκαν με φυσιολογικό τρόπο. Α πούμε, το κέντρο Νεότο ναι, είδα ότι υπάρχει ε, βυζαντινή μουσική, υπάρχει αγιογραφία, υπάρχει και δεν υπάρχει ένα κέντρο νεότητα στην, τουλάχιστον σε παλιά πόλη. Ήταν φυσιολογικό να, να πάω προ τα εκεί, αφού μάλιστα το είχα, μπορούσα να το κάνω και πιο εύκολα. Έχω το άλλο κτίριο, το βλέπω α πούμε του βιβλιοπωλείου, Θέλω να το αξιοποιήσω. Έχω βάλει μπροστά να αξιοποιηθεί και κάνω όλε τι επαφέ μου συνέχεια καθημερινά να μπορέσω να τα Στον χρόνο λοιπόν βλέπετε τι ανάγκε υπάρχουν. Ναι, είδα το κέντρο Ελληνισμού. Το κέντρο Ελληνισμού πέρασε και μου το έδειξαν. Λέει αυτό είναι δικό. Τι είναι αυτό, είναι πολιτιστικό κέντρο. Μα λέω αυτό είναι αποθήκη. Όχι, είναι κέντρο Ελληνισμού. Α ασχολούμαι με αυτό. Είδα τι εκκρεμότητε που υπήρχαν, είδα γιατί σταμάτησε. Τώρα λύω τι εκκρεμότητε μία-μία ώστε να είναι έτοιμο να μελετηθεί πλέον για να αποπερατωθεί εφόσον βοηθήσουν και κάποιοι παράγοντε. Ε, οπότε έρχεται ένα-ένα και αναδεικνύουν τα θέματα και με τι δυνατότητε που έχω. Δεν πρόκειται να απλώσω τα πόδια μου πάνω, πώς λέει ο λαό, να απλώσω τα πόδια μου έξω από το πάπλωμα. Όσο μου φτάνει το πάπλωμα, δεν πρόκειται εγώ, δεν έχω. Η βασική μου σκοπό είναι να τελώ, να τελώ τη θεία λειτουργία, να μιλώ στον κόσμο και να δείχνω αγάπη στον κόσμο. Από εκεί πέρα, όποιο θέλει να βοηθήσει να γίνει και κάποιο έργο κτλ. Ευπρόσδεκτο. Ευπρόσδεκτ. Ε, πρώτο χρόνο, όπω είπαμε, θέλω να σα γνωρίσω. Δεύτερο χρόνο σε βασιλιότητα. Ποιον στόχο βάζετε για το δεύτερο χρόνο, <στοί> δηλαδή, Ποια είναι τα σχέδια σα, Οι παλιοί γιατί... αρχαιρεί μου έχουν πει και μου λέγανε, λέει, Όταν πάει κάποιο αρχαιρέ, βέβαια, εντάξει, εμεί δεν ξέρουμε αν θα ζήσουμε τρία χρόνια. Αλλά <laughs> Το πρώτο χρόνο λέει, ακού. <laughs> το δεύτερο σκέφτεσαι και το τρίτο αποφασίζει. Mm. Λένε οι σοφοί, οι παλιοί αρχαίρε. Αλλά εγώ δεν ξέρω αν θα ζήσω τρία χρόνια. Και κάπου έχουμε και λίγο το, το άγχο εμεί οι νεότεροι και λίγο θέλουμε να τα κάνουμε όλα μαζί. Είστε όμω ένα νεότερο άνθρωπο. <laughs> Όσα χρόνια μα χαρίσει ο Θεό, θα τα ζήσουμε παρέα. <laughs> Ευχαριστώ πολύ. Να ξέρουμε, λοιπόν, ε, στον δεύτερο χρόνο. Το δεύτερο χρόνο είναι καταρχά να, να συνεχίσω την, τα θέματα, αυτά που έχουν μείνει ακρεμότερα Δηλαδή, το είναι, το, από, αυτό που αφορούν προφανώ mm -hmm. και του ακροατέ σα. Να τελειώσω αν μπορέσει το κέντρο ελισμού, το κτίριο που έχουμε εκεί πέρα για, την, για, την, για το βιβλιοπωλείο που θα γίνει και αυτό για την νεότητα, θα, θα, αφιερωθεί στην νεότητα και μετά εάν θελήσουν αυτοί που έχουν κάποιες μελέτες στα χέρια τους να τελειώσει το θέμα με το κοιμηλιαρχείο και να γίνει και το κοιμηλιαρχείο, τότε θα μετακομίσει η νεότητα στο άλλο κτίριο και θα γίνει και το κοιμηλιαρχείο <laughs> το οποίο δεν έχει φύγει από τους στόχους μου. Απλώ δεν μπορώ να βλέπω έρημα κτίρια. Δεν μπορώ να βλέπω έρημα κτίρια. Με ποια είναι η ψυχή μου, Λοιπόν, και το άλλο είναι το, οπωσδήποτε να παραμείνει το συσίτιο δυναμικό και όχι μόνο το συσίτιο, η βοήθεια προ φοιτητέ. Και υπάρχει μια σκέψη εκεί πέρα ότι αν μπορούσαμε το, όλο το επισητιστικό έργο να συγκεντρωθεί σε ένα κτίριο, υπάρχουν κτίρια έρημα που αν μα το παροχθεί στο δημόσιο με κάποια ανακατασκευή να γίνει το κέντρο mm -hmm. του επισητισμού όσο διαρκεί αυτή η κρίση για όλη τη Μητρόπολη. Όπω γίνεται σήμερα, αλλά γίνει, γίνει να απολωθεί. Ήρθε κάποιο, α πούμε, και μου λέει: Θέλω να σα δώσω ένα, ένα μεγάλο ποσοστό κρέα. Αλλά δεν είχαμε πού να το αποθηκεύσουμε. Εκεί το κρέα πηγαίνει λίγο, λίγο, λίγο. Το μαγειρεύουν οι γυναίκε εθελόντριε. Δύο-τρει την ημέρα μαζί με θελόντε, εντελώ εθελοντικά. Ήρθε ένα Μεγάλο σύλλογο από μια μεγάλη δηλαδή πόλη. Δεν γίνεται διαφορετικά, νομίζω κιόλα. Ναι, από μια μεγάλη πόλη και μου είπα: Κάνουμε 130 μερίδε. Λέω: Μπράβο, το μαγειρέτε. Μεγάλη πόλη. Λέω και, και το μαγειρέτε εσεί. Όχι, λέω: Έχουμε Εθελοντας... προσωπικό. προσωπικό γιατί έχουν, έχουν περιουσία. Και του λέω: Ναι, εσεί κάνετε 130 για τη μεγάλη αυτή πόλη που ζείτε. Εμεί κάνουμε 270 για αυτή τη μικρή πόλη. Λέω, και, και έχετε, λέει, προσωπικό. Όχι, λέω: Όλα είναι εθελοντικά. Βαλήθυντα. Αλλά το, εκείνο που παίρνουμε όμω οπωσδήποτε τα υλικά πρέπει να τα αγοράζουμε Αυτό και μετά να δίνουμε και στου ανθρώπου. Και υπάρχει μεγάλη, και βέβαια που υπάρχει μεγάλη ανάγκη, το ξέρετε πολύ καλά φέτο, είναι τα, το θέμα των καυσίμων. πετρέλαιο. Εκεί είναι απίστευτο. Και εμεί ε, και εμεί στη Μητρόπολη, εγώ, εγώ δεν έχω ανάψει ακόμα καλοφέρε. Είμαι στο δωμάτιο με ένα ηλεκτρικό έχει 14 βαθμού το δωμάτιο αυτή την ώρα και το βάζω ένα ηλεκτρικό. Δεν έχει δωμα... ανάψει Όχι, ακόμη δεν βάζω, γιατί. Στην επισκοπή για... δεν έχω ανάψει. Για, για λόγου οικονομία. Ε? Όπω και πέρσι, να το πω, είμαστε μια οικογένεια. Πέρσι το επισκοπείο που είναι στο... εκεί που μένω πάνω, στα γραφεία ανάβαμε γιατί είναι εργαζόμενοι. Στο επισκοπείο το είχα το θερμοστάτη στο 14, άνα... άναβε ανα... αραιά και που. Και είχα μόνο σε ένα μικρό δωματιάκι που το έχω ως, για, την... για να γράφω ένα γραφείο πολύ μικρό. Είναι 2x2, 3x3, 3x3 και το θερμένο με ένα ηλεκτρικό σώμα και το υπνοδωμάτιό μου, όταν πηγαίνω στο υπνοδωμάτιό μου και κύριο με ένα ηλεκτρικό σώμα. Γιατί ε, θέλω να κάνω οικονομία οπωσδήποτε. Και φέτο ε, δεν έχω ανάψει και έχω βάζω πάνω. Δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμή <laughs> καλά πηγαίνουμε. Ο, ο Θεό μα βοήθησε. πραγματικά φέτο που είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά. Στο κομμάτι των νέων ιερέων θα ήθελα να πάμε σε βασίλισμα του. Προχθέ είχαμε α πούμε, και μια έτσι αναφορά από τον Βέργα, δεν έχουν καμπαναριό οι άνθρωποι εκεί καν, αλλά δεν έχουν και παπά και δεν είναι το μοναδικό χωριό. Σε αυτή την κατεύθυνση, στο να μπορέσουμε δηλαδή κάποια στιγμή να καλύψουμε στοιχειοδός τα χωριά μας, που τα κύτταρά μα αυτού του νομού και δυστυχώς κάθε χρόνο, ε, γιατί γίνονται περισσότερες σχηδίες παρά βαπτίσης, ε, τα χωριά μας μικραίνουν. Αλλά η Εκκλησία και ο Παπάς πρέπει να υπάρχει βλέπετε ότι μπορεί να υπάρξει μια στροφή να έχουμε και άλλου ιερεί στο νομό μα να καλύπτουν αυτέ τι ανάγκε και όχι ένα παπά να πηγαίνει από χωριό σε χωριό για να καλύψει μια ολόκληρη περιοχή τι ανάγκε των πιστών. Αυτό το βλέπω σαν ουτοπία πλέον. Γιατί από τη στιγμή ουτοπία. που δεν υπάρχουν. Κοιτάξτε, και πολλού ιερεί του έδιναν κυρίω η επαρχία που είχαν. Έκανε άνθρωποι πολλά, πολλά παιδιά. Ένα παιδί το και στην εκκλησία. Γιατί όπω ξέρω, ο ιερέα δεν θέλει. Τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια να ετοιμαστεί. Θέλει μια ζωή. 30 χρόνια θα χειροτερευτεί. 30 χρόνια θέλει να προετοιμαστεί. Να ζήσει μια άλφα ζωή, ώστε να μπορεί να ιερωθεί. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει αυτή η λεγόμενη κλίση. Και βεβαίω υπάρχει και η άλλη κλίση των νέων, που όταν δουν ότι ένα χωριό, α πούμε, ερημώνει, θα προτιμούσαν θα να πάνε σε μια μεγάλη επαρχία. Mm. Αυτό το είχαμε έντονα στην Άπακτο, που ερήμωνε τα χωριά και πηγαίναν στην Πάτρα ή στη σε μεγάλα αστικά κέντρα. Άρα έχουμε πρώτον να κλείσει για ηρωσίνη και δεύτερον κλείσει να μείνουν και να περιτήσουν σε αυτά τα μικρότερα μέρη. Το βλέπω σαν το οποίο εγώ το βλέπω όπως ακριβώς έγιναν οι συνασπισμοί, πώς να το πούμε, οι συνενώσεις των κοινοτήτων και το Δήμου και υπάρχει ένας ή σχολείων, ε, έτσι γίνεται και με, θα γίνει και με την Εκκλησία. Άλλωστε και το νέο νομοσχέδιο Προ... 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 προβλέπει για την Μητρόπολη μας 80 ή 82 θέσεις ε, κληρικών που θα είναι πάγιες πλέον ενώ οι νορίες είναι πάνω από 100 ναι. που σημαίνει ότι τα μικρά χωριά και τα λοιπά που δεν πρόκειται να έχουν δεν θα έχουν ιδίως αυτά που δεν έχουν σχολή και δεν έχουν πολλούς μόνιμους κατοίκους αυτά θα τα εξυπηρετεί οπωσδήποτε ένας ιερέας θα έχει 2, 3, 4 χωριά το οποίο Προβλέπεται και από τον Κανονισμό. νέο νόμο, ναι, ναι. ένα ιερέα πλέον να διορίζεται σε παραπάνω από ένα χωριό. Μέχρι τώρα ήταν, είχε μία οργανισμό. Άρα θέση. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρξει ξανά αυτό που ζήσαμε εμεί, μικρά βέβαια, παιδιά, το, κάθε χωριό το γεγον, με τον παπά του. Το γεγονό βέβαια ότι εγώ ενδιαφέρομαι και για την νεότητα και για όλα αυτά είναι ότι και μέσα από τη νεότητα, με ελευθερία πάντοτε, όχι με κάποιο άλλο τρόπο, εκεί θα διαφερθεί και το παιδί, θα αρέσει κάτι, θα γίν, γίνω κι εγώ ιερέα. Πώ γίνονται αυτά, είναι θέμα ελευθερία. Δεν μπορώ, δεν μπορώ mm. να πω ότι είναι θέμα, ούτε καν είναι θέμα ανάγκη. Όπω ξέρετε, μερικέ περιπτώσει λένε τα παιδιά. Α, τώρα τι χρειάζεται. Α, έχουμε κενό στου δασκάλου. Θα γίνω δάσκαλο να διοριστώ. Α, έχουμε τώρα κενό στου αστυνομικού. Θα γίνω αστυνομικό να διοριστώ. Ξέρω κενό στου πληροφορικάριου. Θα γίνω αυτό να διοριστώ. Αυτό δεν πάει αυτό το θέμα. Που αυτό το υπάρχουν, θέμα όμως, δεν πάει. Αν γίνω ιερέα να εξασφαλιστώ, υπάρχουν. Αυτό δύσκολο. Το λένε. Δεν ξέρω να το λένε, αλλά είναι δύσκολο γιατί η αερροσύνη θέλει μια αφιέρωση. Όπω έχω πει, η στολή, η ένστολη, εγώ τη αγαπώ γιατί η στολή έχει το στοιχείο τη αφιέρωση. Και μάλιστα όπω εμεί οι αερίε που τη φοράμε όλη την ημέρα. Γιατί ένα άλλο ένστολο θα mm. τη φοράσει την υπηρεσία του. Εμεί τη το φοράμε όλη την ημέρα, που σημαίνει ότι χρειάζεται και μια αφιέρωση. Πρέπει να το λέει η καρδούλα του. Αν δεν το λέει η καρδούλα του και γίνει ιερέα χωρί να το λέει η καρδούλα του αργά ή σύντομα δεν θα, βρει δυσκολίε. Θα βρει δυσκολίε. Ναι. Ε, Κλείνοντα, σεβασμιότατα. Ε, ένα χρόνο στην Καστοριά, υπάρχει κάτι που σα λείπει από την προηγούμενη ζωή σα, Τίποτα. 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 Μό, ε, η επικοινωνία που έχουμε με τον πνευματικό μου πατέρα, βέβαια, ο πνευματικό πατέρα, ο Μητροπολίτη Ναυπάκου του Ιερόθεου, είναι ένα διδάσκαλο για όλη την εκκλησία μα και έχουμε και με αυτόν επικοινωνία και με τον Αρχιεπίσκοπο. Σημαίνει λοιπόν ότι τα αφήσατε όλα πίσω και έχετε αφαιρωθεί μόνο για την περιοχή που δεν είστε. Δεν έχω. Ε, κοιτάξτε, όταν ε, μου αναθέτει μια υπηρεσία τώρα η Εκκλησία την Καστοριά, δεν μπορώ να κοιτάζω κάτι άλλο. Έχω Ούτε ανθρω... το παρελθόν. Έχω ανθρώπου που έχουν την επικοινωνία, έρχονται με βλέπουν, έχουμε, στέλνουμε τα μηνύματα, κάνα χρόνια πολλά κτλ. Αλλά δεν θα ασχοληθώ με την, ας πούμε, με την Μητρόπολη, στην οποία τώρα είναι κάποιο άλλο υπεύθυνο. Όταν, όταν η Εκκλησία συνδιορίζεται σε, σε μια Μητρόπολη, υπάρχει ένα όρο που λέγεται η δεν μπορεί να, να αφήσει τη Μητρόπολη σου ή την Ενωρία σου και να ασχολήσει με μια άλλη Ενωρία, ένα Ιερέα. Δεν μπορεί Μητροπολίτη να, να αφήνει τη Μητρόπολη του και να ασχολείται με τη διπλανή Μητρόπολη ή με τη Μητρόπολη την οποία άφησε όταν ήταν Ιερέα. Αυτό mm -hmm. δεν ε, ενδείκνεται και δεν ε, καταδικάζεται από του κανόνε και δεν πηγαίνει καλά το θέμα όταν το κάνει αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω, εγώ συνεχίζω να αγαπάω και να θυμάμαι του ανθρώπου οι οποίοι με βοήθησαν, του βοήθησαν, ήταν συνεργάτε μου, έχουν την επαφή, αλλά έχω δοθεί ολοκληρωτικά σε αυτό που έχω μπροστά μου. Ένα μέρο είναι βεβαίω και η επικοινωνία με του παλιού. Και με τον πνευματικό πατέρα, με τον οποίο τον uh, θέλει κάθε άνθρωπο. Uh, δεν μπορεί να πω ότι έγινα Μητροπόλη και δεν ακούω κανένα, Δεν θέλω θέλω συμβουλέ, θέλω να ακούω του πιο σοφού. Γι' αυτό συνεχίζω να το κάνω. Και όποτε έχω την ανάγκη να ρωτήσω, να κάνω, βεβαίω έχω του ανθρώπου. Είναι δύσκολο κάποιο να κλείνει τον εαυτό του και να μην ρωτάει. Είναι του πιο μεγάλος. Αυτό είναι που επιζητώ. Και από εκεί πέρα τώρα είμαι, έχω ανοιχτή και έχω τέλο πάντων μια. Δεν, δεν επιθυμώ τίποτα άλλο παραπάνω από αυτό που κάνω. Τίποτα. Πολύ τυχεροί που έχουμε έναν τόσο έξυπνο και ουσιαστικό άνθρωπο, λένε τα μηνύματα. Ο σεβασμό σε μια κατηγορία μόνο του λέει άλλο μήνυμα. Χαιρετισμού από ανθρώπου που ήταν μαζί στο γράμμο, εδώ βλέπω. Ναι. Μας Μα ακούν και μέσα στο καφενείο τώρα την Αγία Κυριακή με μεγάλη αγωνία και η Αγία Κυριακή, όπω μα λένε, επίση δεν έχει παπά. Τώρα θα χειροτονήσουμε δύο ερεί. Λοιπόν, να, να δούμε πού θα πάνε. <laughs> <laughs> πρώτα, <laughs> ο Θεός, <Αγία> Κυριακή. πρώτα <laughs> ο Θεό <laughs> έχουμε είναι και αυτό η είδηση. Από ναι, το μαθαίνουμε. Ναι, ναι. Πρώτο, ο Θεό να πάνε όλα καλά τα πράγματα. Έχω τώρα μία συνάντηση σε λίγο. Mm -hmm. ε, μάλλον η μία χειροτονιά έχει εξασφαλιστεί τώρα. Θα γίνει και μία δεύτερη χειροτονιά. Άρα θα έχουμε δύο νέου κληρικού σύντομα. Δύο νέου στενά... κληρικού, αλλά το θέμα είναι. Πού και, και οι παππούδε. Οι και αυτοι σίγουρα σίγου, λίγο-λίγο λένε Δεν μπορώ. Δεν κάνω. Λοιπόν, είναι, είναι πολύ ελπιδοφόρο ότι έχουμε νέους κληρικούς και θα δούμε πού θα πάνε, θα όπου πάνε, υπάρχει πάνε, μεγάλη και ανάγκη. Και ποιες ανάγκες θα καλύψουν. Υπάρχουν, είναι αυτή τη στιγμή τρία χωριά που θα πανε οπου υπαρχει μεγαλη αναγκη ποιες αναγκες θα καλυψουν ανάγκη. Αλλά η κληρική είναι δύο. Είναι η Αγία Κυριακή μέσα Αλλά, αλλά μέσα εκεί πρέπει να το ξέρουν και οι, 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 καλοί ότι τώρα με το νέο νόμο θα γίνει και μια αναδιάρθρωση των ενωριών. Δηλαδή ένας ιερέας που έχει μια μεγάλη ενωρία δεν μπορεί να έχει και μια μικρή ενωρία που δεν μπορεί να την εξυπηρετήσει. Πρέπει να γίνουν τώρα, θα καθίσουμε του συνεργάτε σε ένα τραπέζι με ένα καταμερισμό να δούμε πώ οι ιερεί που υπάρχουν θα πάρουν τι ενορίε ώστε να εξυπηρετούνται όλε χωρί να υπάρχει παράπονο κατά το δυνατόν. Το, το ήταν να υπήρχε μια ενορία, ένα ε, κληρικό. Αλλά ώστε να μην υπάρχει παράπονο και βεβαίω ε, υπάρχουν ανάλογα με τη μέγεθο τη ενορία οι, μεγάλη μεγαλύτερε έχουν και μια Προτεραιότητα πώ να το κάνουμε είναι θέμα καθαρά ναι, προσωπικών ναι. μαθηματικών. Ε, τώρα, εγώ θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Εγώ να πούμε πέντε πράγματα για αυτόν τον ένα χρόνο, τι περισσότερο ανθρώπινα. Να συγχυθώ να είστε να πάντα καλά, ο Θεός να σα έχει καλά, να έχουμε έργα Θεού στην Καστοριά, να τα χαίρονται οι άνθρωποι. Ο Θεός να μα βοηθάει, τον χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Θεού. Είναι δύσκολα τα χρόνια που ζούμε κι εμείς και πόσο μάλλον και για τα παιδιά που έρχονται από πίσω. Ε, και μακάρι να είμαστε καλά, να τα πούμε και του χρόνου. Αν θέλει ο Θεό. Αν θέλει ο Θεός. Ε, Εκείνο που ήθελα να πω έτσι, λίγο το βλέπω σαν έλλειψη από αυτά που είπαμε, είναι ότι ε, ένα από αυτά που μου έκανε και τύπωση είναι Μαι. ότι είναι, κοντά στην Εκκλησία είναι και οι άρχοντες και οι φορεί του τόπου. Ήρθαν όλοι να με γνωρίζουν. Είναι κοντά. Και ό,τι μπορούν, βοηθούν. Δεν έχω κανένα παράπονο δηλαδή από του φορεί, από του άρχοντε. Ε, ότι μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι, γιατί έχουν και αυτοί τι δικέ του. Και δυνατότης. οι σημερινοί και αυτοί που θέλουν να γίνουν άρχοντε μεθαύριο. Α, δεν ξέρω. <laughs> Εγώ δεν, δεν, ασχολ, <laughs> δεν, δεν, ασχολείς, δεν ασχολούμαι πράγμα. και μακάρι οι άνθρωποι να έχει ο καθένα τη φιλοδοξία του, έτσι, μακάρι έτσι. ο Θεό να τα φέρει όλα καλά. Σωστά. Δεν έχω θέμα με αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι κοντά στην Εκκλησία και όχι επιφανειακά. Νομίζω ότι δηλαδή, Οι περισσότεροι νομίζω έχουν ενουσιαστικά Τώρα έχουμε στο μυαλό μου κάποιον πήγα έτσι πρόσφατα κάπου σε έναν που έχει μια θέση και κατασυγκινήθηκα από, από, την οικογενειακή του ζωή. Δεν μπορώ να πω περισσότερο. Ναι. Σε Σεβασμιότητα, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μα. Να μην βάλω την τελευταία επιλογή. Να βάλετε την τελευταία επιλογή, εσεί. Εσεί μου είπατε εκεί πέρα ότι ε, σα είχε κάνει εντύπωση ότι είχα γράψει ένα κείμενο που ε, το λέει I Στοριά». Ε, τώρα, πάρα πολύ κληρικοί και, ε, και Μητροπολίτες όταν με βλέπουν λέγουν Αλάου Καστοριά. Μου λένε Το λοιπόν, πρώτο. Έχει γίνει λοιπόν. Έχει γίνει σύνθημα. Ναι, αλλά εκείνο που μπορώ να συνεχίσω μετά από ένα χρόνο θα μου πείτε Παραμένει αυτό νομίζω νομίζουμε ότι είχατε ρωτήσει. Εγώ μπορώ να πω. Ε, να, δεν ξέρω αν πρέπει να το γράψω. Μήπω με παρεξηγήσουν να μπορώ να, να συνεχίσω να πω: I love Καστοριά Όπω λένε τα παιδιά, forever. 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 Με αυτό okay. κλείνουμε. Okay. I love καστοριά okay. Forever προσθέτει σήμερα ο Μητροπολίτη μα. Σα ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε πολύ. Καλά, καλή σα μέρα. Καλή σα μέρα σε πολύ εγώ. Ε, Ευχαριστούμε και τον Σταθμό τη Μητρόπολη που αυτή τη συζήτηση την, την αναμετέδωσε για το δικό του uh, πρόγραμμα. Αντένες 936 Το ραδιόφωνο όπως θέλεις να είναι Αντένες Σέντρα.com.gr Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς Σέντρα.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση